Μαζί μας εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είναι Ευρωβουλευτής, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία αυτής της Ευρωβουλής, ο κύριος Θεόδωρος Ζαγοράκης. Κύριε Ζαγοράκη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Είστε βεβαίως στην Κρήτη με αφορμή τον τελικό της ΕΠΣΗ και έχετε την ευκαιρία και την δυνατότητα να συνομιλήσετε και με τους κριτικούς. Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά η πρόσκληση έγινε από τον πρόεδρο και φίλο μου τον Νίκο τον Τζόρτζογλου, η οποία υπάρχει μια σχέση χρόνια θα έλεγα και δόξα τω Θεώ παραμένει και πιστεύω θα παραμείνει για αρκετά χρόνια. Και πραγματικά το ότι έχει να κάνει με τον αθλητισμό ξέρετε ότι με εξητάρει, οπότε με το που μου είπε να κατέβω να παραβρεθώ στον τελικό ήταν και τιμητικό για μένα σε έναν τόπο τον οποίον τον αγαπάμε πάρα πολύ οικογενειακός, οπότε ήταν και ευκαιρία να πάρω και την οικογένειά μου αυτές τις Άγιες Μέρες να περάσουμε πολύ όμορφα στην Κρήτη. Θέλω να σας πάω στο κομμάτι της διαδικασίας αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, μία ανάσα πριν τις ευρωεκλογές, σε ένα μήνα και κάτι μέρες, στείνονται οι ευρωπαϊκές κάλπες. Πάρα πολλές φορές, όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ζαγοράκη, οι ευρωπαϊκές εκλογές, οι ευρωεκλογές χαρακτηρίζονται ως η χαλαρή ψήφος. Όμως, σας έχω ακούσει και σε τοποθετήσεις άλλες, αλλά και σε συνεντεύξεις, όπως και συνάδελφοί σας από όλες τις παρατάξεις, ότι αυτή τη φορά δεν πρέπει να είναι χαλαρή η ψήφος. Καταρχήν, δεν πρέπει να είναι ποτέ χαλαρή μια ψήφος, γιατί έχει να κάνει με το ποιος θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα, η προηγούμενη φορά ήταν η πρώτη φορά που ο Έλληνας, οι Έλληνες στέλνανε δικούς τους να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι ποτέ χαλαρή μια ψήφος και θα πρέπει να είναι και γεμάτη ευθύνη κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε και εμείς που είμαστε εκεί θα πρέπει να διεκδικούμε επάξια τα συμφέροντα και ό,τι καλύτερο που θα μπορέσουμε να κάνουμε για την Ελλάδα. Είστε ένας άνθρωπος από τη θητεία σας στην Ευρωβουλή που δουλεύει αθόρυβα. Δηλαδή, κάνατε κέρυες παρεμβάσεις. Βοηθήσατε πάρα πολύ, όπως το σύνολο σχεδόν των Ευρωβουλευτών, να ακουστεί η φωνή της Ελλάδας σε μια περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο για αρνητικούς λόγους. Δηλαδή, βιώσατε αυτήν την πενταετία της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Τι μένει από αυτήν την πενταετία και τη θητεία σας στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Ζαγοράκη? Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ήταν μια δύσκολη πενταετία, ειδικά τα 2-3 πρώτα χρόνια. Περάσαμε αρκετά δύσκολα ό,τι έχει να κάνει τη χώρα μας. Πραγματικά η ομάδα η δική μου έχουμε παράγει έργο, δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, αλλά από εκεί και πέρα σαν χώρα πληρώσαμε πάρα πολλά και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς για μας ο λαϊκισμός είναι σε υψηλό επίπεδο ό,τι έχει να κάνει την Ελλάδα και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που κυβερνούν εμάς ότι πρέπει να σταματήσει, δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σε πάρα πολύ, πολύ δύσκολο σημείο και πραγματικά πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά ο Έλληνας να ανασένει, γιατί δεν αξίζει να τραβάει αυτά που τραβάει τα τελευταία χρόνια με ψέματα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε όντως ισχυρή φωνή. Θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο ισχυρή όταν πατήσει πραγματικά η χώρα στα πόδια της, επιβάλλεται να γίνει αυτό. Και νομίζω όταν είμαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστή έτσι όπως πρέπει να είμαστε, έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν το περιμένουμε ίσως. Σε αυτήν την πενταετία και στη θητεία που θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές, κύριε Ζαγοράκη, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, ένα θέμα που καίει την Ελλάδα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ένας γίγαντας που κοιμάται, όμως νομίζω ότι θα το συναντήσουμε πολύ γρήγορα μπροστά μας και με όλα αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας και σε σχέσεις με την Τουρκία. Σε αυτό πάνω θέλω λίγο να μου σχολιάσετε. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για την επόμενη Ευρωβουλή η αντιμετώπιση του προσφυγικού αλλά και η θωράκιση των δικαιωμάτων της Ελλάδας? Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι το ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά αυτό ενισχύει σε όλα τα μέτωπα και την άμυνα μας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και κάποιοι στην αρχή της θητείας των κυβερνούντων θέλω να μην είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα που είμαστε μέλος και εμείς, εκτός από την οικονομική κρίση που είναι σε πάρα πολλές χώρες, λίγες το έχουν ξεπεράσει, είναι η τρομοκρατία που επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Αλλά αυτό που μας αγγίζει. Μίζω ζήτημα. Τεράστιο, τεράστιο. Ειδικά Βέλγιο, Βρυξέλλες, εμείς το ζούμε πολύ πιο άμεσα. Και τεράστιο θέμα που αγγίζει πάρα πολύ τη χώρα μας είναι το μεταναστευτικό. Εκεί πραγματικά είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρθουν αποφάσεις και να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να μην πληγείται μόνο η χώρα μας. Απλά θα πρέπει ο καταμερισμός να γίνει, να είναι δίκαιος και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή τη στιγμή η διαμορφωθήσα εικόνα για τη χώρα μας στην καρδιά της Ευρώπης. Έχετε αυτή τη δυνατότητα και την εμπειρία να λαμβάνετε τα μηνύματα που έρχονται για την Ελλάδα από την καρδιά των κέντρων αποφάσεων, του κέντρου αποφάσεων. Mm-hmm. Ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας? Τι είναι αυτό που ο σημερινός Ευρωπαίος βλέπει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη χρειαζόμαστε πάρα πολλά βήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε αξιόπιστοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκαν πολλές αρνητικές εντυπώσεις στην πρώτη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως είπα και στην αρχή, ο λαϊκισμός δεν έχει να κάνει και δεν έχει να κερδίσει τίποτα κανείς λαϊκίζοντας. Μόνο κακό μπορεί να κάνει. Αυτό άγγιξε και το μεταναστευτικό. Ευελπιστώ το ότι και εγώ, ξέρετε, είμαι Μακεδόνας, είμαι από πάνω, μπορώ να καταλάβω, είναι πιο άμεσο. Έχουμε πιο άμεσα το πρόβλημα αυτό. Οπότε θα πρέπει να δοθεί γρήγορα λύση και άμεσα λύση, έτσι ώστε να μπορέσει να ανασάνει, γιατί έρχονται χρόνια δύσκολα. Μεγαλώνουμε όλοι παιδιά. Δεν ξέρουμε σε τι κοινωνία θα τα βάλουμε. Δεν ξέρουμε αν να υποστηρίξουμε να μείνουν στην Ελλάδα ή να μην μείνουν στην Ελλάδα. Για όλους μας αυτό πρέπει να είναι το κύριο ζήτημα. Κύριε Ζαγοράκη, σας τρομάζει αυτή η γιγάντωση ακραίων απόψεων που πολλές φορές βοηθούν και το ξύπνισμα αυτού του τέρατος που λέγεται τρομοκρατία? Δηλαδή βλέπουμε ακροδεξιές δυνάμεις, ακραίες δυνάμεις να γιγαντώνονται και να μεγαλώνουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, αν ρωτάτε εμένα προσωπικά δεν με τρομάζει. Απλά με ανησυχεί το ότι και αυτό, ξέρετε, οι εκάστοτε κυβερνήσεις οθούν τον κόσμο να πάει κάπου. Σαν αντίδραση. Και αν θέλετε πείτε το και σαν αντίδραση. Εάν πραγματικά πούνε ή πούμε όλοι, έτσι, γιατί όλοι μας και εμείς που είμαστε εδώ πέρα είμαστε πολιτικοί, πούμε την αλήθεια, να ξέρουμε πού βρίσκεται και πού είναι το τέλμα, για να μπορούμε να καταλάβει και να δούμε πού θα μπει η νεολαία. Νομίζω ότι θα γίνουμε μια τελείως διαφορετική χώρα, γιατί είπα και πριν ότι σαν ιδιοσυγκρασία του Έλληνα δεν αξίζει να περνάει αυτά τα πράγματα. Θέλω να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι ότι έχουμε δει ότι το κλίμα πολλώνεται πολιτικά ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Δηλαδή και η κυβέρνηση δίνει χαρακτηριστικά πολιτικής αναμέτρησης με άρωμα εθνικών εκλογών όσον αφορά τις ευρωπαϊκές κάλπες, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από δύο ημέρες είχε πει ότι τώρα είναι η ευκαιρία για την μεγάλη ανατροπή. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από ένα 24ωρο τόνισε ότι οι Έλληνες θα επιλέξουν να συνεχίσει η πορεία προς τα μπροστά ή να γυρίσουμε πίσω. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πολιτική, την οικονομική, την καθημερινότητα των Ελλήνων τα προηγούμενα χρόνια? Οπωσδήποτε είναι κρίσιμη. Αν θυμάστε καλά, πριν από λίγες μέρες στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του δικού μας της Νέας Δημοκρατίας, η τοποθέτησή μου είναι ότι η συνέχεια του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι είναι πρώτο ημίχρονο ευρωεκλογές. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το παν, γιατί είδαμε και έχουμε καταλάβει και έχουμε βιώσει το πόσο αποτυχημένο ήταν το έργο των τελευταίων ετών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ίσως γίνει μάθημα και σε εμάς αυτό, να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και να τελειώσουμε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση εδώ στο κεντρικό μας δελτίο, θέλω να ρωτήσω τον Θοδωρή Ζαγοράκη τι είναι πιο εύκολο, η μπάλα μέσα στο γήπεδο ή η μπάλα στην πολιτική? Γιατί είστε ένας άνθρωπος, κύριε Ζαγοράκη, που βιώσατε τον απόλυτο διθύραμβο του 2004, αυτή την ξεχωριστή ιστορία του ελληνικού αθλητισμού στην Πορτογαλία, αλλά βιώσατε και από ένα άλλο με το ερίζει μέσα στην Ευρωβουλή την απόλυτη απαξίωση της Ελλάδας μέσα στην οικονομική κρίση. Τι είναι πιο εύκολο, λοιπόν? Να σας πω κάτι. Είμαι περήφανος που είμαι από τον αθλητικό χώρο, γιατί ο αθλητισμός θεωρώ και πιστεύω και είμαι σίγουρος μάλλον ότι μόνο καλά έχει να δώσει σε έναν άνθρωπο. Αν με ρωτάτε αν είναι, τι είναι πιο δύσκολο, θα σας πω ότι τίποτα δεν είναι εύκολο.
εάν δεν υπάρχει μεθόδευση, αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει πειθαρχία, όλα αυτά που είπαμε πριν, ειδικότερα στην πολιτική που δυστυχώς δεν ακολουθούν πάρα πολύ και δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες είχαμε και κάποια διάφορα γεγονότα τα οποία είναι ψευδή 100% το ότι εμείς δεν υποστηρίξαμε την γενοκτονία των ποντίων ή για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αυτά είναι κάποια fake news τα οποία ενώ προσπαθούμε να πάμε ομαδικά, κάποιοι ξεφεύγουν για προσωπικό συμφέρον. Οπότε, εάν δεν δουλέψεις ομαδικά, εάν δεν μπεις σε ένα σύνολο για να πετύχεις πράγματα, μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, αυτό προσπαθώ να περάσω και με την ομάδα μου, γιατί πραγματικά και σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ένας δεν μπορεί να κερδίσει. Έτσι. Είπατε κάτι για το Euro. Το σημαντικό που κάναμε τα παιδιά εκείνης της ομάδος ήταν ένα. Βάλαμε το εμείς πάνω από το εγώ. Αυτό είναι πραγματικά κάτι σημαντικό και θα πρέπει οι νέοι να διδάσκονται από αυτό, το ότι μόνο όταν είσαι ομάδα πειθαρχήσεις ένα πρόγραμμα μπορείς να πετύχεις πράγματα. Και δυστυχώς το έχουμε ανάγκη. Με αυτή τη λογική απλά μίλησε η ελληνική ψυχή και έκανε το θαύμα της. Άρα είναι ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί. Σίγουρα, δε, και στην πολιτική, στο όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ακριβώς, πολλά. Ακριβώς. Κύριε Ζαγοράκη, θέλω να απολαύσετε την παραμονή σας εδώ στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή διαδρομή μέχρι τις ευρωπαϊκές κάλπες. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή, αλλά έχει και τα ωραία της γιατί μιλάτε με κόσμο και αντιλαμβάνεστε ακριβώς τι είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος και πώς οραματίζεται την Ευρώπη του αύριο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλή.